Σαντ. Και έχω τελειώσει και το μισό βίντεο και δεν είχα πάτε σε την κάμερα. Μπράβο Γιώργο! Λευτέρης Χιάρ, οπότε το βίντεο μπορεί να ξεκινήσει. Σήμερα θα δούμε πάρα πολύ εύκολα το πώς μπορείς να δημιουργήσεις PDF αρχεία από τις φωτογραφίες σου χωρίς third party εφαρμογές και να σκανάρεις αρχεία χωρίς επίσης να έχεις third party εφαρμογή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σε ρωτήσετε και άλλο τέτοιο βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνεις ένα like, να πατήσετε το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσει κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και πριν ξεκινήσει αυτό το βίντεο, dimigeo.gr. Πήγαινε να τσεκάρεις, η σελίδα έχει ανέβει. Ναι, είναι on. Μπορείς να πας κάτω στην περιγραφή επίσης να τσεκάρεις, θα είναι πάνω με μεγάλα γράμματα. dimigeo.gr. Όντως, τώρα πλέον θα μαθαίνεις πρώτος από αυτή τη σελίδα ό,τι νέο κυκλοφορεί για την εταιρεία που αγαπάς και μισείς, αλλά και ταινίες και σειρές. Και λίγο πολύ έτσι να ξεφεύγουμε. Σήμερα λοιπόν, τι θα δούμε. Θα δούμε πώς μπορείς να δημιουργήσεις PDF αρχεία, αλλά και να σκανάρεις αρχεία χωρίς third party εφαρμογές. Το iPhone σου το κάνει ήδη, αλλά εσύ μπορεί και να μην το ήξερες. Μου το έχετε ζητήσει πάρα πολύ να το κάνουμε βίντεο και πραγματικά ήθελα και εγώ να το κάνω, αλλά ξέρετε τώρα τι. Λίγο τα ban, λίγο iPhone 13, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Έπρεπε να κάνουμε και άλλα βίντεο. Και επειδή κάνουμε μια φορά την εβδομάδα, δυστυχώς. Οπότε, τι θα κάνουμε σήμερα. Πριν κάνουμε, φαντάζομαι ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο βίντεο. Επειδή το επόμενο βίντεο φαντάζομαι ξέρεις ποιο θα είναι, unboxing. Λοιπόν, είπα να κάνω κάτι διαφορετικό για να φάμε το unboxing την άλλη εβδομάδα. Αν και έχει γίνει ήδη unboxing iPhone 13 στο TikTok και δεν το έχεις δει ακόμα. Γι' αυτό σου λέω, κάνε follow στο Instagram για να το βλέπεις. Πάμε λοιπόν στο κυρίως θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο ζητάτε γενικότερα πάρα πολύ και ήθελα καιρό να το κάνω σαν βίντεο, αλλά δεν είχα βρει την ευκαιρία να το κάνω. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα πόσο εύκολα μπορείς μέσα από τις φωτογραφίες να δημιουργήσεις PDF αρχεία. Έχεις ένα πελάτη και σου λέω πελάτη σου, μπορείς να μου στείλεις αυτή τη φωτογραφία σε PDF ή μπορείς να μου στείλεις αυτό το αρχείο σε PDF και του λες, ωπα φιλέ, κάτσε, να ανοίξω laptop, να το κάνω, να το ράνω. No, δεν χρειάζεται πλέον. Γιατί? Εάν έχεις το αρχείο αποθηκευμένο στις φωτογραφίες σου, μπορείς να δημιουργήσεις και να το κάνεις PDF. Πώς? Τι χρειαζόμαστε? Ένα iPhone. Screen recorder. Όχι εσείς, εγώ. Και πηγαίνουμε στις φωτογραφίες. Μόλις ανοίξουμε τις φωτογραφίες, βλέπετε... αυτό δεν πρέπει να το δείτε. Είναι το iPhone. Λοιπόν, ανεβαίνουμε λίγο πιο πάνω στις φωτογραφίες και έχω κάποιες φωτογραφίες εγώ εδώ πέρα. Τι γίνεται? Θέλω να επιλέξω, ας πούμε, κάποιες συγκεκριμένες. Ας πούμε να επιλέξουμε αυτήν που είναι ο Steve Jobs ή την δίπλα ή την παραδίπλα. Ας επιλέξουμε αυτές τις δύο φωτογραφίες. Πατάμε τραμμα πάνω που λέει επιλογή και επιλέγουμε τρεις φωτογραφίες που θέλουμε. Μετά τις πατάμε να τις κάνουμε κοινοποίηση. Μόλις πατήσουμε την κοινοποίηση, βλέπετε ότι γράφει πάνω εκτύπωση. Μόλις εσύ επιλέξεις και πατήσεις την εκτύπωση, θα δεις ότι θα σου ανοίξει και θα σου λέει από κάτω ότι έχεις τρία επιλεγμένα αρχεία, πάνω είναι το αντίγραφο και δεν έχει οριστεί εκτυπωτής. Τι κάνεις όμως? Παίρνεις τα δύο δαχτυλάκια σου και κάνεις scroll προς τα μέσα. Δηλαδή, τα χέρια σου προς τα έξω, ανοίξεις τα δάχτυλα. Οπότε, παίρνεις την φωτογραφία και κάνεις οπ. Οπ. Αυτό ακριβώς. Οπότε τώρα βλέπεις ότι υπάρχει η φωτογραφία σου η μία κάτω από την άλλη. Αλλά θα μου πεις τώρα, αυτό το αρχείο είναι όντως PDF. Άμα κάνω εγώ κοινοποίηση τώρα αυτό το αρχείο, βλέπετε ότι τέρμα πάνω γράφει έγγραφο PDF. Ας πάμε να σας το αποδείξω όμως να το αποθηκεύσουμε στα αρχεία. Να πάμε στο iPhone και να το αποθηκεύσουμε στις... Να το αποθηκεύσουμε στο iPhone. Πατάμε αποθήκευση. Και τώρα πηγαίνουμε, βρίσκουμε την εφαρμογή των αρχείων που την έχω εδώ και πηγαίνουμε πίσω και πηγαίνουμε στο iPhone και άμα κατεβούμε κάτω και πατήσουμε πάνω δεξιά και πατήσουμε προβολή κατά ημερομηνία, βλέπετε ότι τώρα πάνω μας βγάζει το αρχείο φωτογραφία. Αυτό το αρχείο φωτογραφία, αν το πατήσουμε και πατήσουμε που γράφει λήψη πληροφοριών που είναι τέρμα πάνω, βλέπετε ότι είναι έγγραφο PDF και είναι 2,3 MB. Τόσο απλό πλέον έχεις δημιουργήσει ένα PDF αρχείο. Δεύτερο πάρα πολύ ωραίο και πολύ βασικό πράγμα, το οποίο επίσης ρωτάτε το πώς γίνεται. Πώς μπορείς χωρίς third party εφαρμογές να δημιουργήσεις και να σκανάρεις αρχεία και χωρίς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή των εγγράφων. Γιατί μπορείς μέσω την εφαρμογή των εγγράφων, μέσω των notes, να μπορέσεις να δημιουργήσεις μέσω της εφαρμογής των σημειώσεων, να μπορέσεις να σκανάρεις από εκεί πέρα αρχεία. Το έχω δείξει σε βίντεο επίσης στο TikTok. Πάμε πάλι στα αρχεία.
Ανοίγουμε τον φάκελο των αρχείων και πάνω δεξιά βλέπετε ότι μας έχει τις τρεις τελίτσες. Εάν εμείς τις πατήσουμε τις τρεις τελίτσες, βλέπετε ότι γράφει σάρωση εγγράφων. Μόλις το πατήσουμε, μας βγάζει και μας ανοίγει την κάμερα. Οπότε τώρα, αν εσύ έχεις ένα έγγραφο το οποίο θέλεις να σκανάρεις, πηγαίνεις από πάνω. Χωρίς καν να το πατήσεις, αυτό αντιλαμβάνεται το έγγραφο και το κάνει σάρωση. Εάν το πατήσεις, μπορείς να το κάνεις περικοπή. Δηλαδή, πατάς να το περικόψεις και σου βγάζει τα στίγματα για να μπορέσεις να το κόψεις στο σημείο που θέλεις. Και σου βγάζει και αυτό εδώ πέρα τον ωραίο μεγενθητικό φακό που μπορείς να καταλάβεις ακριβώς το σημείο το οποίο θέλεις ή δεν θέλεις. Να το πάμε και λίγο πιο πάνω, ας πούμε, παράδειγμα. Λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω. Και πατάμε τέλος. Και βλέπετε ότι πάρα πολύ ωραία έχει κοπεί στα σημεία ακριβώς που θέλουμε. Και εννοείται ότι πατάμε τέλος επάνω αριστερά. Μόλις το αποθηκεύσεις, βλέπεις ότι είναι αποθηκευμένη η μία κάτω από την άλλη. Δηλαδή τα αρχεία που έχεις εσύ αποθηκεύσει. Τόσο απλό και εννοείται ότι είναι PDF, έτσι. Το αρχείο αυτό που σου βγάζει. Οπότε μπορείς να κάνεις άλλο εγγράφων και να το κάνεις PDF εύκολα και γρήγορα και να το χρησιμοποιήσεις. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου άρεσε και δώσεις το βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και εννοείται dimigeo.gr για να μην χάνεις άρθρα και νέα για την εταιρεία που αγαπάμε και μισούμε. Οπότε, κάνεις εκεί σίγουρα μία επίσκεψη για να μην χάνεις νέα για όλα όσα θέλεις να ξέρεις. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.